Γεια σας! Για να κρατήσουμε τα λουλούδια μας σε συνεχή ανθοφορία, θα πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα να αφαιρούμε τα άνθη τα οποία έχουν αρχίσει και χαλάνε. Ειδικά στις πετούνιες, αν είναι δυνατόν, αυτό μπορεί να γίνεται και σε καθημερινή βάση, γιατί το άνθος της ανοίγει ένα 24ωρο και μετά την επόμενη μέρα βλέπετε αρχίζει και χαλάει. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με δύο τρόπους, είτε απλώς να τραβήξουμε το μαραμένο λουλούδι, είτε να το κόψουμε μαζί με το κοτσανάκι που βρίσκεται από κάτω. Αν θέλουμε όμως να κρατήσουμε σπόρο, πρέπει απλώς να τραβήξουμε το λουλούδι, γιατί εδώ στη βάση του θα αρχίσει σε λίγες μέρες να δημιουργείται η θήκη, η οποία θα έχει το σπόρο, έχει αυτή τη μορφή, έτσι είναι πράσινη, και όταν πια φτάσει να ξεραθεί, θα γίνει καφέ, θα αλλάξει χρώμα, τότε μπορούμε μαζί με όλο το κοτσάνι να κόψουμε αυτό το κομματάκι που περιέχει τη θήκη για να κρατήσουμε το σπόρο μας. Ο σπόρος της πετούνιας είναι πάρα πολύ μικρός, θέλει λίγο προσοχή για να μην σκορπίσει. Αφαιρώντας το γύρω-γύρω περίβλημα της θήκης, μπορούμε απλά να το αναποδογυρίσουμε και τρίβοντας ανάμεσα στα δάχτυλά μας θα δείτε ότι πέφτει ο σπόρος. Εγώ πετούνιες κρατάω για δύο λόγους. Πέρα από τον προφανή, γιατί θέλω να έχω τα δικά μου φυτά, δεν θέλω να πέφτει στο μπαλκόνι μου τουλάχιστον, να πέφτει ο σπόρος στις γειτονικές γλάστρες, γιατί κάθε χρόνο θα βγαίνουν συνέχεια φυτά και θα πνίξουν αυτά που ήδη υπάρχουν, οπότε δεν το θέλω. Στα παρτέρια μου αντίθετα, πολλές φορές επιτόπου όταν βλέπω κάποιο και έχει κάνει θήκη, το κόβω και το τρίβω λίγο παραδίπλα, ας πούμε, για να έχω έτσι συνεχόμενα φυτά.